Τα παιδικά χωριά αυτή τη φορά εκπέμπουν σως όχι μόνο για τα παιδιά που φιλοξενούν, αλλά για την επιβίωση τη ίδια τη δομή. Το τσουνάμι συνεπειών τη ενεργειακή κρίση άγγιξε και το χώρο όπου τα παιδιά βρίσκουν ζεστό σπιτικό και φροντίδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβο για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνο να μην μπορούν να καλυφθούν κάποιοι λογαριασμοί του χειμώνα. Απόλυτα. Απόλυτα τι συζητάμε. Ναι. Προφανώ και θα είναι φουσκωμένοι οι λογαριασμοί. Το ζούμε, το βιώνουμε. Ε, Σα λέω, εμεί για να καλύψουμε όλη αυτή την ανάγκη, ή θα πρέπει να κόψουμε άλλα πράγματα, ή θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε παιδιά. Για κοινωνικέ δομέ που παλεύουν χωρί χρηματοδότηση και οικονομικέ ενισχύσει και βασίζονται μόνο στη βοήθεια των πολιτών, ο δρόμο μοιάζει ακόμη πιο ανηφορικό. Το Συμβουλευτικό Κέντρο, η γραμμή ΣΟΣ και ο Ξενώνας Κακοποιημένης γυναίκα και παιδιού στηρίζουν όσους έχουν ανάγκη, αλλά χρειάζονται και ω δομέ προστασία στήριξη για τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Όντω είναι οριακή η κατάσταση και το ξέρουμε πλέον όλοι μα και από προσωπικό επίπεδο, όλοι μα. Ε, ωστόσο, πάντα κάτι ελπίζουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι, είναι σπουδαίο σήμερα όλοι μα να σκεφτούμε το τι μπορεί να μα περιμένει. Ο επόμενος μήνας, οι επόμενες μέρες, οι επόμενοι μήνες, για το πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Η μοναδική υποστήριξη των παιδικών χωριών βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε δωρεές. Δεν υπάρχει κρατική χρηματορροή. Το οξυδολόγιο μας έχει εκτοξευτεί. Δυστυχώς, και αυτό αφορά είτε τη βενζίνη είτε το, το ηλεκτρικό, ε, χώροι όπως εμείς δεν παίρνουν καμία πρημοδότηση. Τα κέντρα ειδικών παιδιών, όπω η ζωοδόχο Πηγή, έχουν τα δικά του λειτουργικά έξοδα ώστε να καταφέρουν να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών που τα έχουν ανάγκη. Όπω σχολιάζουν όμω, όσοι δίνουν τον καθημερινό αγώνα, η πολιτεία δεν έχει συμπεριλάβει τα κέντρα στον σχεδιασμό για την ανακούφιση όσων ήδη βιώνουν τη δίνη τη ενεργειακή κρίση. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, διότι η ενεργειακή κρίση και ό,τι ακούμε ε, για αυτό που θα ακολουθήσει το χειμώνα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώ τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι δομέ κοινωνική φροντίδα. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στου λογαριασμού, όπω και μεγάλη αύξηση στον, στην κατανάλωση που έχουμε όσον αφορά τα καύσιμα, μετακινήσει σχολικά κτλ. Να πηγαίνουμε σε 10-11 σήμερα διαφορετικά σχολεία μέσα στο Ηράκλειο ή σε κοντινά χωριά να καλύπτουμε το ποιοτικό κομμάτι με τις, ε, με τις εξόδους τους ή την κοινωνικοποίησή τους. Πριν καν μπει ο χειμώνας, έκδηλήνει ανησυχία για κοινωνικές δομές και ξενώνες.